πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχήν του δούλου σου σώθεραν άπαυσον φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Το ετήσιο μνημόσυνο του Μαρίνου Ζαπάτη, του 25χρονου λιμενοφύλακα που στις 27 Απριλίου 1997 άφηνε την τελευταία πνοή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τελέστηκε στις 12 το μεσημέρι στο κεντρικό λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Το παρόν έδωσαν τα στελέχη του λιμεναρχείου, οι βουλευτές Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης και του ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάνκης και ο αντιδήμαρχος Θεοχάρης Γιώτης, ενώ την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων Νεκτάριος. Ο λιμενοφύλακας Μαρίνος Ζαπάτης υπηρετούσε στο κλιμάκιο ειδικών αποστολών της λιμενικής αρχής της Κέρκυρας όταν τις πρωινές ώρες της 27ης Απριλίου 1997 άφηνε την τελευταία πνοή του στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παγανιά Θεσπρωτείας, μαχόμενος για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των θαλάσσιων συνόρων και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με Αλβανούς ναρκεμπόρους. Να τον αναπαύει Κύριος ο Θεός και εμείς. Αυτό το παράδειγμα, όπως είναι και τούτα τα παιδιά τα οποία είναι συνεχιστές, αυτό το παράδειγμα να το αντιγράφουμε, γιατί σήμερα δεν πρέπει να οπισθοχωρούμε σε αυτές τις ηρωικές πράξεις οι οποίες τιμούν αφενός μεν τα πρόσωπα, αφετέρου δε τους θεσμούς και αφετέρου δε την πατρίδα μας. Ας είναι λοιπόν αιωνία του και αγύρωση κύριε. Πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια γιατί κάνουν κάθε χρόνο αυτή την τελετή. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, όπως όλοι είμαστε εδώ συγκινημένοι, που θυμηθήκαμε ξανά την ηρωική προσπάθεια του λιμενικού σώματος τότε να ξεκαθαρίσει αυτή η τεράστια πληγή στα στενά ανάμεσα από την Κέρκυρα και την Αλβανία, όταν λιμενόταν αυτό το χώρο αλβανική μαφία, ναρκέμποροι. Γιατί ο Μαρίνος Ζαπάτης έπεσε από πυρά ναρκεμπόρων. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η τελετή, η σεμνή τελετή, για όσο χρόνο υπάρχουμε ως έθνος, ως κράτος, και να θυμόμαστε το ηρωικό, τον ηρωικό του αγώνα και τον ηρωικό του θάνατο. Τιμή και δόξα στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Που έδωσαν τη ζωή τους για αξίες, για ιδανικά. Ένας από αυτούς ήταν και ο λιμενοφύλακας ο Ζαπάτης. Αιωνία του η μνήμη. Επιτρέψτε μου επίσης να συγχαρώ τη διοίκηση του λιμεναρχείου και τον υπολιμενάρχη τον κύριο Μπερετούλη για αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει η κοινωνία να κρατάει νοπές τις μνήμες από τέτοιες πράξεις, από τέτοιους ανθρώπους που επαναλαμβάνω θυσιάστηκαν για αξίες και για ιδανικά. Αιωνία του η μνήμη. Ακριβώς πίσω μας είναι η υποτομή του Μαρίνου Ζαπάτη, ενός λιμενικού, ενός ήρωα που έπεσε στο καθήκον μαχόμενος για την ασφάλεια της πατρίδος σε μια δύσκολη εποχή στην οποία βιώσαμε όλοι στην Κέρκυρα. Συγχαρητήρια στο λιμεναρχείο που όλα αυτά τα χρόνια τιμάει τη μνήμη του. Και παραδείγμα και εμείς σήμερα. Αιωνία η μνήμη του.